Λοιπόν, με δεμιστρεπταία προκαταβολή αυξήσετε τι δόσεις, αλλά και την εφάπαξ αποπληρωμή με την επιπλέον έκπτωση 15%. Είναι λίγη, λέει, τέλος Μαρτίου. Μας λένε αν θα δοθεί και εδώ παράταση. Με βοηθάτε όμως να κάνω μια εισαγωγική σκέψη για τις επιστρεπτές προκαταβολές για να δείτε ακριβώς τη βοήθεια της πολιτείας. Και να το συνδυάσω λίγο με το πολύ εύστοχο ερώτημά σας, κύριε Παπαχλημίτζο. Δανειστήκαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να δώσουμε επιστρεπτές προκαταβολές στην πολιτεία. Το λέει η ίδια λέξη. Επιστρεπτές προκαταβολές. Ενώ δανειστήκαμε συνεπώς 8,3 δις με πολύ καλούς όρους την προηγούμενη διετία και αυτά τα επιστρέφει η χώρα στους δανειστές, εμείς από την κοινωνία προσδοκούμε να πάρουμε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά εντός αγωγικών κουρεύτηκαν, δεν θα επιστραφούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που πήραν επιστρεπτές. Για να βοηθήσουμε σήμερα αυτές τις επιχειρήσεις, εκεί μέσα είναι συμπατριώτες μας, πιθανότατα σίγουρα στους κλάδους που προηγουμένως είχατε συνδέσεις και αρκετοί άλλοι οι οποίοι έχουν πάει επιστρεπτές προκαταβολές. Αυτές είναι πως τώρα αποφασίσαμε να καταβληθούν αυτό το ποσό, τα 2,3 δις που εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από τα 8,3. Όχι σε 60 δόσεις αλλά σε 96, και το κίνητρο του 15% προφανώς θα επεκταθεί, επιδιώκουμε να πάει μέχρι τέλος Μαΐου. Μόνο κάτι τελευταίο εγώ, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Υπουργό. Χθες... Μην είστε σίγουροι για τη λέξη τελευταίο, γιατί επανέρχεστε. Μπορεί να έχετε πάντα ερωτήματα τα οποία να γίνονται. Είναι ένα μικρό κόλπο που είναι κάνουμε. Μας είναι ένα μικρό κόλπο που κάνουμε και οι δύο για να νομίζουν. Όχι, αστείευομαι, κύριε Υπουργέ. Τελικά για το επίδομα στα καύσιμα, βενζίνη ή πετρέλαιο, αφορά σε ένα αυτοκίνητο οικογένεια ή αν υπάρχουν δύο, σε διαφορετικά ονόματα, μπορούν και οι δύο να κάνουν χρήση αυτού του επιδόματος? Αν το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 30.000, αφορά και δύο αυτοκίνητα, εκεί να είναι σε διαφορετικό όνομα. Και επίσης η επιδότηση, να προσθέσω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι χρήσιμο, πιθανότητα θα με ρωτούσα όταν είχατε χρόνο, καλύπτει και όλα τα καύσιμα στα πρατήρια, δηλαδή και το φυσικό αέριο. Και το υγραέριο, τα οχήματα που κινούνται με υγραέριο. Ξέρει ο Υπουργός ότι τέτοιο βάζω και τέτοιο βάζω στο κινητό μου. Οπότε, σου λέει ο Υπουργός, μην είσαι ησυχή, Χριστίνα, μπορείς και να κάνεις. Εγώ εδώ διαβάζω, λοιπόν, τη συνάντηση έχει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τους άλλους τρεις στην Ρώμη, ο κ. Μητσοτάκης, μέσω τηλεδιάσκεψης. Διαβάζω αυτά που είπατε στο ECOFIN προχτές. Σύνοδος κορυφής την άλλη εβδομάδα. Θα υπάρξει τελικά, με όλες αυτές τις συναντήσεις και τις σκέψεις, κάποια απόφαση ευρωπαϊκή? Τι βλέπετε, τι σας λένε οι ομολογοί σας? Θα υπάρξει κάτι από ευρωομόλογο, ακούμε, μέχρι πλαφόν στα καύσιμα που προτείνατε κι εσείς, στο φυσικό αέριο, όχι στα καύσιμα. Και εκεί μέσα κάπου μπαίνουν και κάτι, διαβάζω ότι πρέπει να πλαφώνουν, υπάρχουν κερδοσκόπια. Αφού υπάρχουν κερδοσκόπια, γιατί δεν τους κυνηγάτε παράλληλα με το να μπει το πλαφόν? Πράγματι, θα επαναλάβω ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να καλύψει μόνο του το σύνολο το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη επιβαρύνεται σημαντικά και εμείς προσφέρουμε σημαντικές ανάσες, αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα της καθημερινότητας του πολίτη. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά κερδοσκοπικές πιέσεις, στην χονδρική τιμή του ενεργειακού κόστους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι η βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης, επιδίωξη είναι να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι που μπορούν να συγκεντρωθούν κατά αντίστοιχο τρόπο που τους συγκεντρώνουμε εμείς στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και αυτοί να αποδοθούν με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Θα επαναλάβω ότι αυτό που αναζητούμε ουσιαστικά εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οριζόντια μείωση των τιμών με τους όρους στους οποίους αναδείξατε προηγουμένως, έβρεση δημοσιονομικού χώρου. Δεν είναι τόσο ταμιακό το ζήτημα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι δημοσιονομικό. Και σε αυτή τη λογική είναι και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί από τον Νοέμβριο του 2021, οι αμυντικές δαπάνες, η υπέρβαση από τον μέσο όρο της Ευρώπης των αμυντικών δαπανών, να εξαιρείται μελλοντικά από τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό θα δημιουργήσει. Αυτό όλο και περισσότερες χώρες το θέτουν στο τραπέζι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο. Και γιατί, κύριε Παπαχλημίτζο, αυτό είναι σημαντικό και για έναν ακόμα λόγο. Βλέπουμε πολλές φορές, και το κατανοώ, και εσείς και η κοινωνία, την αγωνία του σήμερα. Εμείς πρέπει να συνεκτιμήσουμε και να σταθμίσουμε
και κάποιες προτεραιότητες που έχουμε θέσει όχι για μετά από χρόνια, αλλά για τους επόμενους μήνες. Ενδεικτικά θα σας πω. Με βάση τον προϋπολογισμό, κλείνω με αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Ναι. Ο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές είναι μειωμένος από την παρούσα κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή την κατάσταση, προτεραιότητά μας είναι αυτό να επεκταθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό σημαίνει 250 εκατομμύρια επιπλέον. Επίσης, σας θυμίζω ότι το 2023 έχουμε ως προτεραιότητα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες και τη μονιμοποίηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους πολίτες. Αυτά είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επίσης, συνεκτιμήστε το ότι εξαιτίας της αβεβαιότητας, δεν ξέρουμε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης πόσους πόρους θα έχει όλη τη χρονιά. Μπορεί να χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός να συμβάλλει για να επιδοτήσει το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Συμπέρασμα. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σήμερα, έχοντας και άλλες προτεραιότητες που πάλι αφορούν τον πολίτη, πάλι αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και για τους επόμενους μήνες. Ασχολούμαστε με το σήμερα χωρίς να λησμονούμε το αύριο. Πάντα με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, κυρίως στη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.